Επιμένει από δεξιά. Νάσης προσπαθεί να περάσει, τώρα θα επιχειρήσει αυτή τη σέντρα. Η κεφαλιά, καλή επέμβαση με μεγάλο ενδιαφέρον εδώ στο δημοτικό στάδιο. Ελευθέρω Κορδελίου και το παρακολουθείτε ζωντανά. Μια κεφαλιά που έπιασε ο Ακούτας από την άλλη μεριά, αλλά δεν μπόρεσε να την εκμεταλλευτεί. Μπαλά έφυγε απευθείας όταν την πάρει θέση. Τώρα εκτελέσατε το φάουλ. Τώρα θα αλλάξει έξυπνα την μπάλα προθώντας εκεί τον Τουλή. Τουλή κάνει τη σέντρα. Πέρασε παράλληλα από το σώμα του Βασιλείου, αλλά δεν ο Κώστας ο Βιλανάκης θα σπρώξει την μπάλα. Και τώρα για να δούμε. Σαλμπικίδης με την μπάλα. Προσπαθεί να περάσει. Σαλμπικίδης μένει από απειλητικά. Σαλμπικίδης σουτάρει. Out. Σακόγλου τεχτελεί. Προσπαθεί να σπρώξει την μπάλα. Μούτσα από κοντά. Ευκαιρία εδώ πήγε να γίνει το λάθος πάνω στη γραμμή. Μπλοκάρει την μπάλα. Ο Μιμικόπουλος κάνει απίστευτη φάση. Κατοχή για τον Άγιο Αθανάσιο σε αλλαγή της νοοτροπίας από δεξιά. Για με αυτή τη φάση. Μούτσα τώρα βγαίνει απειλητικά. Πάνω πλασάρι. Μούτσα. Έχουμε αυτό το φάουλ τώρα που εκτελείται από πλευράς γηπεδούχων. Δήμου κάνει το σούτο Κουγιουμτζόγλου. Σηκώνεται στο δεύτερο δοκάρι και μπλοκάρει την μπάλα. Εκτελείται απευθείας σε μια βαθιά παλιά. Εδώ προσπάθησε. Παραλίγο γκολ. 0-1 φίλες και φίλοι. Είναι απίστευτο από τον Κουγιουμτζόγλου. Δεν γίνονται αυτά. Ο Κουγιουμτζόγλου είδε τον Ανατολίτη έξω από την αιστεία του, τον κρέμα στην κυριολεξία και πετυχαίνει ένα από τα πιο σπάνια γκολ του ποδοσφαίρου της φετινής σεζόν. Απίστευτο και όμως αληθινό εδώ στο δημοτικό στάδιο. Στο 24ο λεπτό. Με αυτή την απίστευτη ενέργεια από τον goalkeeper του Άγιο Αθανασίου που εκτέλεσε ο Κουγιουμτζόγλου το δεύτερο, η μπάλα έσκασε από την άλλη μεριά. Ο Ανατολίτης δεν μπόρεσε να γυρίσει και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα για να γράψει το ελευθεριακό ΑΟΚ Αθανασίου 0-1 με σκόρερ τον goalkeeper της ομάδας του Άγιο Αθανασίου, τον Κουγιουμτζόγλου. Θέλει να πατήσει την μπάλα, πιέζει. Ο Σαλμπικίδης διώχνει ο Κονιός, βγαίνει ο Ανατολίτης, διώχνει με γροθιές, πήγε να γίνει νέο λάθος. Απομακρύνει την μπάλα και συνέχεια υπάρχει φάουλ. Τώρα υπάρχει. Ο Σακόγλου κλέβει την μπάλα μπροστά από τον Τάσιο. Σακόγλου βγαίνει από τα πλάγια. Σακόγλου, για να δούμε. Θέλει να γεμίσει. Επιμένει. Βάζει τα πόδια του Τάσιο στο ελευθεριακό. Σακόγλου με τον Τάσιο. Το σούτε η παράλληλη σέντρα. Πέφτει και μπλοκάρει την μπάλα ο Ανατολίδης στο δεύτερο δοκάρι. Εδώ υπάρχει μεταξύ δύο παιχτών. Για να δούμε, κάρτα ετοιμάζει. Τουλής προωθεί την μπάλα για τον Τάσιο. Απευθείας το σούτ που γίνεται από πλευράς από τον Ακούτα. Για τον Σαλμπικίδη θέλει να περάσει. Περνάει τώρα. Ανοίγει την μπάλα. Ευκαιρία για τον Ευθυνιακό. Από κοντά δεν θα μπορέσει ο Νάσης να νικήσει τον Κουγιουμτζόγλου που κάνει απίστευτη ευκαιρία. Επιμένει εδώ ο Ευθυνιακός. Για να δούμε τώρα τον Βιλανάκη, τον Άγγελο σουτάρει σε σώματα. Πάει για νέο σούτ τώρα για να δούμε. Τάσιος. Πιέζεται, γυρνάει την μπάλα, απομακρύνει. Να δούμε πώς θα κυριαρχήσει το παιχνίδι για τη συνέχεια. Θυμίζω, εξακολουθεί το 0-1 αναμένει. Εκτελείται απευθείας. Η μπάλα προσπάθησε και η κεφαλιά δεν μπόρεσε προηγουμένως και ο Βασιλείου. Από κοντά το σούτε! 1-1! Ο Σαλμπικίδης ισοφαρίζει. Που κλέβει ωραία την μπάλα, έκανε το σούτε. Δεν μπόρεσε εκεί να υπολογίσει καλά ο Κουγιουμτζόγλου. 1-1. Ανατολίτης εκτελεί απευθείας το ελεύθερο. Προσπαθεί να σηκωθεί, αλλά δεν μπόρεσε ο Βιλανάκης ο Άγγελος. Η μπάλα γύρισε πίσω. Ένα σούτ απευθείας καλό. Εδώ προσπάθησε. Με δεύτερη προσπάθεια πήγε ο Σαλμπικίδης. Πλάγιο για τον ΑΟΚ Αθανασίου. Με τον ίδιο ρυθμό και το δεύτερο ημίχρονο. Το οποίο παρακολουθείτε φίλες και φίλοι. Πάντα σε ζωντανή μετάδοση. Αντεπίδες για τον Άγιο. Επικίνδυνη φάση. Σακόγλου σουτάρει. Και πάλι ένα γύρισμα από πλευράς από τον Βιλανάκη. Για με το σούτερ από τον Χατζημιχαήλ. Έρχεται ο Σακόγλου, σουτάρει 1-2! Φανταστικό σούτ από τον Σακόγλου, ο οποίος έγινε αποδέκτης. Βλέπετε να μπαίνει επικίνδυνα, να σουτάρει και να βάζει μπροστά. Κονιός θα κάνει αυτή τη βαθιά παλιά. Για να με την παλιά που βγάζει τώρα, ωραία ο Δήμο. Η μπάλα προσπαθεί, κλέβει τώρα. Ευκαιρία για τον παίκτη Ευθυριακού. Θέλει να σουτάρει, Σαλμπικίδης και 2-2! Με το Σαλμπικίδη άλλαξε ωραίο ο Φαρμάκης. Ο Σαλμπικίδης βρέθηκε εξ επαφής. Ισοφαρίζει ο Ελευθεριακός. Ο σκόρο το 2 τερμάτων που ισοφάρισε 2 φορές. Η ομάδα του βρέθηκε πίσω στο σκόρ. Φαρμάκης που ήταν δημιουργός στην φάση της ισοφάρισης. Ο Μιμικόπουλος κερδίζει κόντρες. Σακόγλου. Παίζεται λέει Σακόγλου. Out! Απίστευτο. Με την αγωνία βέβαια να συνεχίζεται σε ένα παιχνίδι που συνεχίζεται. Το κλέψιμο τώρα από πλευράς από το Σημειονίδη παλάζει την μπάλα. Τροφοδοτώντας ωραία του Σαϊτανίδη. Σαϊτανίδης Σημειονίδης από κοντά. Εδώ το σούτε. Γκολ! Απίστευτο αυτό που έγινε, φίλες και φίλοι. Ο Μούτσα γράφει το 2-3. Από αριστερά. Βρίσκει χώρο για το Μιμικόπουλο προθώντας ωραία τον Αδίο Σακόγλου. Θέλει να περάσει τον Βακουμτσί.
Σακόγκλου επιμένει από το σημείο του κόρνερ, ανοίγει την μπάλα, περνά απειλητικά, από κοντά, ευκαιρία, το σούτ τώρα για να δούμε. Και χάνεται απίστευτη βάση. Μου θα δείξει ο Κωνσταντίνης, καθώς μένουμε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Για δούμε τώρα τον Βιλανάκη, τον Άγγελο Παλά στην μπάλα. Του λύσει, σουτάρα απευθείας. Βιλανάκης το εκτελεί, η μπάλα από δεξιά, πέρασε, υπάρχει χέρι και εδώ υπάρχει πέναλτι. Απίστευτο αυτό που έγινε, φίλες και φίλοι. Θα πάρει θέση, εκτελεί το πέναλτι. Αποκρούει ο Κουγιουμτόγλου. Δεν θα γίνει το 3-3 και χάνεται απίστευτη ευκαιρία. Απίστευτο το παιχνίδι. Δήμου εκτελεί. Η κεφαλιά. Γκολ. Απίστευτο. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Ο Κοντούλας 3-3. Κοιτάξτε το τι γίνεται. Τέταρτο και βαδίζουμε στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Στη σέντρα ο Σακόγκλου που δοκιμάζει ένα μακρινό σούτ. Απλώνει τα χέρια του Ανατολίτης. Και αυτή τη στιγμή το τελευταίο σφύριγμα.